εάν θα αφήσουμε τις μορφές αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας σε αυτούς που τις ασκούν σήμερα. Εγώ σας λέω να το σκεφτείτε και σας λέω να το σκεφτείτε σοβαρά, γιατί γύρισα και εγώ από τον ΟΑΧΑΚΑ και δεν είδα τις μορφές αυτοδιαχείρισης. Ακριβώς γιατί δεν μπόρεσαν οι μορφές αυτοδιαχείρισης που πραγματικά έχουν την αγάπη όλων μας να δώσουν την πνοή που χρειάζεται. Και είμαστε ακριβώς στην κρίσιμη καμπή. Θέλουμε να χαρίσουμε την πολιτική εξουσία σε αυτούς που είναι απέναντι. Βρισκόμαστε σε μια φάση πράγματι διαδικής εξουσίας που οι δικοί μας θεσμοί μπορούν να αμφισβητήσουν θεσμούς εκείνους. Πού βρισκόμαστε και τι θέλουμε. Μια μικρή διευκρίνηση για τον Περικλή, θέλει να κάνει ο Γιώργος Τρίπονος. Εγώ ήθελα να διαφοροποιηθώ λίγο ο Περικλής. Έγεται στην αρχαία Αθήνα όχι ως αντιπρόσωπος, εκλέγεται ως ο πιο ικανός για να φέρει σε πέρα στο στρατιωτικό έργο. Όπως και όλα τα αιρετά αξιώματα που απαιτούν ιδιαίτερες ικανότητες, πείρα, εμπειρίες, δεξιοσύνες, όπως είναι οι ταμείες, τα οικονομικά δηλαδή και τα στρατιωτικά, δεν εκλέγονται ως αντιπρόσωποι, εκλέγονται ως οι καλύτεροι, οι άριστοι να εκτελέσουν το συγκεκριμένο έργο. Η άμεση δημοκρατία δεν έχει μορφή αντιπροσώπευσης, ούτε και η ολιγαρχία καν στην αρχαία Ελλάδα. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί. Και η άμεση δημοκρατία σημαίνει δεν έχω αντιπροσώπους. Άμεσα εγώ συμμετέχω στην εξουσία, στις αποφάσεις, στη θέσπιση των νόμων, στη δικαστική εξουσία και στην εκτελεστική εξουσία. Πρέπει να γίνει σαφές αυτό το πράγμα. Όσον αφορά και τελειώνω για τα σημερινά πολιτεύματα είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, στη Δυτική Ευρώπη κτλ. Πιστεύω ότι κακώς λέγονται αντιπροσωπευτικές δημοκρατίες. Λέγονται αντιπροσωπευτικές δημοκρατίες από αυτούς που θέλουν να καλύψουν το ολιγαρχικό τους περιεχόμενο. Δεν πρέπει πια να τις λένε. Πρέπει να τις λένε αντιπροσωπευτικά πολιτεύματα ή ολιγαρχίες. Πρέπει να τελειώσει αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι όποιος λέει αυτά τα πολιτεύματα, τα κοινοβουλευτικά, τα αντιπροσωπευτικά, με το όνομά τους αντιπροσωπευτικές δημοκρατίες, έμεσες δημοκρατίες κτλ., δύο πράγματα συμβαίνει. Απατά ή απατάτε. Διαλέξτε και παίρνετε. Απατεώνες ή απατημένοι. Σταματάμε επιτέλους να τα λέμε. Δεν είναι δημοκρατίες. Είναι καθαρότατες ολιγαρχίες, διότι οι ολίγοι αποφασίζουν, οι ολίγοι θεσπίζουν τους νόμους, οι ολίγοι δικάζουν, οι ολίγοι εκτελούν αυτά τα πράγματα προς όφελος των ολίγων ισχυρών και δυνατών. Η παγκόσμια κρίση μας το έδειξε εμφανώς και στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες. Οι ολίγα συμφέροντα εξυπηρετούνται από τις πολιτικές ολιγαρχίες. Ευχαριστώ. Ένα ερώτημα. Αύριο γίνονται εκλογές. Εμείς τι κάνουμε? Αν τους αφήσουμε, θα τα μαγειρέψουν πάλι για να κάνουν τις συνεργασίες τους και όλα αυτά που κάνουν κάθε φορά. Τα λευκά και τα άκυρα πάλι θα τα πάρουν με το μέρος τους και θα μείνουμε εμείς πάλι να κοιτάμε. Δεν πρέπει κάτι να κάνουμε από όλο αυτό που συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Γιατί να μην είναι αυτό ένα κόμμα τελικά που ο καθένας αντιπροσωπεύει τον εαυτό του. Δεν χρειαζόμαστε αντιπροσώπους. Ο καθένας να αντιπροσωπεύει τον εαυτό του εκεί μέσα, μια χαρά θα πάει, μου φαίνεται. Δεν ξέρω, μια πρόταση. Δηλαδή, αύριο είναι εκλογές. Δεν πρέπει να αφαιθούμε στο να γίνει το ίδιο πράγμα. Τι κάνουμε, πώς λειτουργούμε αυτό. Σε όποιον θα ήθελα να απαντήσω. Κύριε Συνταγματολόγο. Είναι ακριβώς αυτό που έλεγα προηγουμένως. Μέχρι το Σεπτέμβριο, κατά τη γνώμη μου, θα έχουμε εκλογές. Η κυβέρνηση αυτή δεν αντέχει. Μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχουμε τις μορφές άμεσης δημοκρατίας που θα καταργήσουν αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις απέναντι. Στην αρχαία δημοκρατία είναι αλήθεια ότι οι μορφές άμεσης δημοκρατίας μπορούσαν να είναι πιο δεδομένες από ότι οι μορφές στα σύγχρονα κράτη. Αυτό έχει να κάνει και με το μέγεθος της πόλης και με τη σχετική κοινότητα συμφερόντων που υπήρχε μεταξύ των πολιτών της αρχαίας Αθήνας. Δεν είναι δυνατόν, κατά τη γνώμη μου, να γίνει κάτι τέτοιο στις σύγχρονες δημοκρατίες, όσο και αν οι νέες τεχνολογίες έχουν σε ένα μεγάλο βαθμό εξουδετερώσει τις δυνατότητες να διαβουλευόμαστε σε μεγάλα νούμερα. Κατά τη γνώμη μου, επομένως, θα πρέπει το μεγάλο κενό της πολιτικής αντιπροσώπευσης με κάποιο τρόπο να καλυφθεί. Αντιλαμβάνομαι απολύτως
ότι για πολλούς από εμάς η βρώμικη λέξη, η κακή λέξη που ξεκινάει από κάπα, είναι το κόμμα. Αλλά εγώ έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να ξανασκεφτούμε την πολιτική αντιπροσώπευση και στο επίπεδο αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος τρόπος να αμφισβητηθεί η εξουσία και δεν θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να χαρίσουμε την εξουσία με κάπα έψιλον κεφαλαίο σε αυτού που την ασκούν τώρα και να περιοριστούμε απλώς στο ρόλο του θεσμικού αντίβαρου. Θα πρέπει να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας στις πλατείες, στις συνελεύσεις, στα εργοστάσια, αλλά από εκεί και μετά θα πρέπει να προσπαθήσουμε το κεντρικό θέμα της εξουσίας να τεθεί στην κεντρική πολιτική αρένα και να λυθεί με τον τρόπο που εμείς θέλουμε και όχι αυτοί. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πρώτα θέλω να πω, όταν πριν από 4 χρόνια διάβαζα τα κείμενα του Μάρκος για το κίνημα το Σαββατίστικο και διάβασα αυτό το καταπληκτικό «Κυβερνούμε υπακούοντας», ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν πίστευα ότι θα τα καθούσω εδώ πέρα. Είναι κάτι το καταπληκτικό. Θέλω να ρωτήσω όμως κάποια πράγματα. Καταρχάς νομίζω ότι αυτό που είπατε για τα αντιπροσωπευτικά πολιτεύματα είναι και η σύγχυση που υπάρχει στη μετάφραση ανάμεσα στο Republic και το Δημοκρατή. Είναι άλλο πράγμα η Δημοκρατία και άλλο το Republic, το αντιπροσωπευτικό πολίτευμα. Θέλω να ρωτήσω όμως πόσο πάει μαζί η λέξη δημοκρατία, θεσμοί, πιο δημοκρατικοί θεσμοί με τον καπιταλισμό. Δηλαδή μπορούμε να έχουμε άγριο καπιταλισμό και να έχουμε και δημοκρατία. Αυτό είναι το ερώτημα. Στον κύριο Δουζίνα νομίζω θα ήθελα και στον κύριο Κατρούγκαλο. Αυτή είναι και εύκολη και δύσκολη ερώτηση. Βέβαια, στην κλασική μαρξιστική θεωρία η αντιπροσωπευτική δημοκρατία είναι ακριβώς η πολιτική έκφραση του καπιταλισμού. Αυτό είναι που διαβάζαμε στις δεκαετίες του 60 και του 70. Αλλά εδώ μιλάμε για μια διαφορετική μορφή δημοκρατία. Τη λέτε άμεση, εγώ την ονομάζω αγωνιστική ή ριζοσπαστική. Δηλαδή η άμεση είναι ένα κομμάτι της, αλλά πρέπει να πάει και παραπέρα. Πρέπει να πάει και παραπέρα, να υιοθετήσει αυτήν την άποψη του αγώνα, του συνεχούς αγώνα, με όλες τις μορφές που αναφέρανε οι άλλοι ομιλητές και ο Μανώλης, ο Γιώργος, ο Σταύρος, όλες αυτές. Αλλά εδώ θέλω να προσθέσω κάτι παραπάνω σε σχέση με αυτά που είπε ο φίλος ο Γιώργος, ο οποίος με ονομάζει συνέχεια και εμένα Γιώργο, για να είμαστε όλοι Γιώργοι σε αυτό το πάνελ. Εγώ είμαι Κώστας, δεν είμαι Γιώργος. Λοιπόν, για το θέμα αυτό που βάζετε για το κόμμα ή το κόμμα, εγώ νομίζω ότι προσωπικά αυτή η συζήτηση αυτή τη στιγμή δεν είναι της ώρας. Δεν είναι της ώρας. Αυτό που είναι της ώρας είναι, έχοντας πετύχει αυτή τη μοναδική, ανεπανάληπτη, διεθνώς πρωτοφανή εμπειρία που γίνεται αυτή τη στιγμή εδώ και η οποία επαναλαμβάνει αυτό που έγινε στο Κάιρο, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και την πολιτική και τη θεσμική μας φαντασία για να φτιάξουμε και νέους θεσμούς. Όχι κόμματα, νέες μορφές μέσα από τις οποίες αυτό το λαϊκό πανηγύρι, αυτή η λαϊκή πολιτική συμμετοχή, αυτά για τα οποία μιλούσε πριν ο Σταύρος, να μπορέσουν να μπουν μέσα και στο θεσμικό χώρο. Με αυτή την έννοια είπα πριν, να κάνουμε ένα δημοψήφισμα και να το κάνουμε εμείς το δημοψήφισμα, όπως το έκανε και ο Γιώργος Παπανδρέου για να γίνει αρχηγός. Να πούμε δηλαδή ότι έχουμε παράλληλες μορφές, σαν μία πιθανότητα. Δεν λέω ότι αυτό είναι το μόνο. Πρέπει όμως να μπορέσουμε αυτό το οποίο έχει επιτευχθεί και το οποίο δεν το περιμέναμε. Είναι ένα γεγονός. Είναι κάτι που έφερε μαζί το αναγκαίο και το τυχαίο που έλεγε ο Γιώργος πριν. Είναι αυτά τα γεγονότα που αλλάζουν τη ροή της ιστορίας. Και πρέπει να το καταλάβουμε. Όταν το γεγονός συμβεί, μετά η υποχρέωση ημών
είναι να παραμείνουμε πιστοί σε αυτό το γεγονός και να μπορέσουμε να φτιάξουμε τους τρόπους που θα το αναπαραγάγουν και θα το περάσουν.